Καλησπέρα σας κυρίες και κύριοι, το Inside View, μια δεύτερη ματιά στα θέματα της επικαιρότητας. Με χιονοθύελα υποδέχτηκε τον Έλληνα Πρωθυπουργό, τον Νταβός, όπου και θα πραγματοποιηθεί σήμερα το κρίσιμο ραντεβού με τον Σκοπιανό ομολογό του. Περισσότερο θα μας πει ο Δημήτρης Πεφάνης. Δημήτρη, καλησπέρα. Καλησπέρα, Τέτα. Πραγματικά με ιδιαίτερη ταλαιπωρία κατάφερε να φτάσει στο Νταβός χθες το βράδυ, μάλλον σε συνομιλίες ο κύριος Τσίπρας, καθώς σύμφωνα και με το ρεπορτάζ χρειάστηκε να περπατήσει και 2 χιλιόμετρα μέσα το χιόνι. Έφτασε μάλλον λαχανιασμένος, αλλά από ό,τι φαίνεται σήμερα είναι η πιο σημαντική ημέρα, καθώς στα πλαίσια όλων των συνομιλίων που θα γίνουν έχουν και οικονομικό χαρακτήρα πολλές από αυτές. Όμως η πιο κομβική είναι αυτή με τον Σκοπιανό ομολογό, με τον κύριο Ζόραν Ζάεφ, καθώς αυτές τις ημέρες, όπως έχουμε δει όλοι, το θέμα της ονομασίας των Σκοπίων είναι και το πιο φλέγον θέμα στην ελληνική επικαιρότητα. Επιδίωξε, για να χρησιμοποιήσω έναν όρο κλισέ, να σπάσει ο πάγος μεταξύ των δύο αντρών στο παγωμένο Νταβός. Έχουν ήδη γίνει οι πρώτες συνομιλίες σε επίπεδο υπουργών, οπότε φαίνεται ότι υπάρχει μια αίσθηση για το κλίμα που βρίσκεται, για το επίπεδο των διαπραγματεύσεων και για το πόσο κοντά είμαστε ή δεν είμαστε στο κομμάτι της ονοματοδοσίας. Και η εικόνα είναι ότι μετά και την σημερινή συνάντηση θα γίνει 4 το απόγευμα. Αν όχι να ξεκαθαρίσει πλήρως, σίγουρα θα έχουμε μια καλύτερη αίσθηση εικόνα, του που βρισκόμαστε. Κακά τα ψέματα, βέβαια, σε όλα αυτά έπαιξαν και τον ρόλο τα γεγονότα των τελευταίων ημερών και αναφέρομαι και στο συλλαλητήριο της Κυριακής που έγινε στη Θεσσαλονίκη, αλλά και σε αυτό που ετοιμάζεται και τις 4 του Φλεβάρι στην Αθήνα, που φαίνεται ότι υπήρχαν αντιδράσεις ως προς το θέμα του ονόματος και τη χρήση είτε του γεωγραφικού είτε του χρονικού προσδιορισμού της λέξης Μακεδονία. Από εκεί και πέρα όμως φαίνεται ότι οι δύο άνδρες, ο κύριος Τσίπρας και ο κύριος Ζάεφ, έχουν στα χέρια τους προτάσεις Νίμιτς και αυτές φαίνεται ότι περιλαμβάνουν μια σειρά από ονόματα. Μένει να δούμε αν η σημερινή συνάντηση θα έχει κυρίως θεσμοτυπικό χαρακτήρα, αν θα φτάσουν και στην ουσία. Η αλήθεια είναι ότι η ελληνική πλευρά έχει μιλήσει πολλές φορές για παράθυρο ευκαιρίας για μια εύρεση λύσης στο Σκοπιανό εν όψη και της ένταξης της γειτονικής χώρας στο ΝΑΤΟ. Ο κύριος Ζάεφ φαίνεται ότι είναι ο πιο μετριοπαθής από τους πρωθυπουργούς των Σκοπίων των τελευταίων ετών, οπότε θεωρητικά υπάρχει μια δυνατότητα προσέγγισης. Από την άλλη όμως δεν πρέπει να κρύβουμε και τις έντονες αντιδράσεις που υπάρχουν και στις δύο χώρες. Δεν είναι μόνο το δικό μας το θέμα και στα Σκόπια είναι πολύ έντονες οι αντιδράσεις. Πάντως το Νταβός, η επιλογή του Νταβός ως ουδέτερου εδάφους έχει μια σημασία για τις συνομιλίες των δύο ανδρών και έχει να κάνει και με τις πιέσεις που, όπως καταλαβαίνουμε, έχουν δεχθεί και οι δύο πλευρές ώστε να λυθεί αυτό το θέμα. Η αλήθεια είναι ότι περιμένουμε κάτι σήμερα το απόγευμα, έστω δεν λέω λευκό καπνό στο θέμα του ονόματος, σε καμία περίπτωση είναι πάρα πολύ νωρίς να μιλήσουμε για κάτι τέτοιο, αλλά σίγουρα περιμένουμε το να δούμε αν οι δύο πλευρές είναι κοντύτερα ή μακρύτερα στην έβρεση κάποιας λύσης και αν αυτό το momentum που έχει δημιουργηθεί φαίνεται να οδεύει προς τα κάπου ή κάποια στιγμή θα τονίσει, γιατί υπάρχει αυτή η εκτίμηση πλέον ότι ναι, μεν υπήρχε μια θετική συγκυρία, όμως μετά τις αντιδράσεις φαίνεται αυτή να τονεί και ενδεχομένως το θέμα να πάει σκαλέδες. Η εκτίμησή μας είναι ότι σήμερα το απόγευμα θα έχουμε μια κάπως καλύτερη εικόνα για αυτό το θέμα.